Μπορούμε να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Νικολιδάκη. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Και για ποιον λόγο έκανα αυτό τον πρόλογο, καθώς έχετε προχωρήσει σε μία κίνηση ανθρωπιάς με πρωτοβουλία του Δήμου Φεστού προς τους πληγέντες στο Δήμο Χερσονήσου. Να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες. Να σου πω κάτι, ότι ο Δήμος Φεστού, ο δικό μας ο Δήμος, και αυτός παλαιότερα, όχι πολύ παλαιότερα, έχει πληγεί από την κακοκαιρία και από ό,τι φαίνεται δυστυχώς τα καιρικά φαινόμενα όπως εξελίσσονται θα έχουμε συχνά τέτοια φαινόμενα. Άρα λοιπόν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να στεκόμαστε δίπλα στα αδέρφια μας. Όλοι πρέπει να βοηθάμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Έτσι λοιπόν πήραμε την πρωτοβουλία, μαζέψαμε αρκετά κυπευτικά πιστεύω, μαζέψαμε κάποια άλλα πράγματα τα οποία θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο τον οποίο απλόχερα μας τα έδωσε και τα παραδώσαμε σήμερα στο Δήμαρχο Χερσονήσου για να μπορέσει και αυτός με τη σειρά του να κάνει αυτό που πρέπει στις κατοίκους του, που πιστεύω ότι αυτή την περίοδο έχουν πληγεί, περνάνε δύσκολες στιγμές και ο Δήμαρχος κάνει τα πάντα προκειμένου να βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση. Τα έχετε παραδώσει τα κυπευτικά, Δήμαρχε? Ναι, παραδοθήκανε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο, παρουσία του Δημάρχου, και πιστεύω ότι πρέπει όλοι μαζί, όλοι να είμαστε ελέγγοι σε αυτή την κατάσταση. Φυσικά μαζί με τα κυπευτικά μεταφέραμε και κάποιες ποσότητες νερού από την εταιρεία το Ζαρός Βότομο που έχουμε εμείς, της οποίας τέλος πάντων μεγαλομέτοχος είναι ο Δήμος Φεστού. Πιστεύω λοιπόν ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε ελέγγοι. Οι συνθήκες είναι δύσκολες. Δημιουργείται ένα δίκτυο αλληλοϋποστήριξης και ανθρωπιάς και αλληλεγγύης ανάμεσα σε Δήμους της Κρήτης, όπως έγινε και στην περίπτωση του Δήμου Φεστού με το Δήμο Χερσονήσου. Ο Δήμος Φεστού και άλλες φορές έχει κάνει τέτοιες προσπάθειες. Στην αρχή του COVID είχαμε στείλει κυπευτικά που σας είπα και πάλι ο κόσμος μας έδινε σε αρκετούς Δήμους της Κρήτης. Στείλαμε τότε στη Θεσσαλονίκη, στείλαμε σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Τότε μπορούσαμε, ήταν περισσότερες ποσότητες που θα μπορούσαν να προσφερθούν. Αυτό πάντως δεν έχει καμιά σημασία. Πιστεύω ότι ακόμα και μόνο ένα μπουκάλι νερό ή μία εξάδα νερό να μπορούσαμε να προσφέρουμε. Βέβαια. Αυτό είναι σημαντικό να το κάνουμε όλοι μας. Γιατί πρέπει να είμαστε ελέγγυοι στις δύσκολες καταστάσεις. Δήμαρχε, όταν οι συνάνθρωποι μας έχουν ανάγκη μας. Δήμαρχε, ακριβώς. Μπορεί ο Δήμος Φεστού να μην βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή σταθήκατε τυχεροί τώρα θα είστε τυχεροί και την επόμενη φορά. Και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει ένας προγραμματισμός πρόληψης προκειμένου να υπάρξουν κάποια αντιπλημμυρικά έργα για να μην δούμε εικόνες που είδαμε στο Δήμο Χερσονήσου. Κοιτάξτε, να ξέρετε ότι όλοι οι Δήμοι κάνουν τις προσπάθειές τους. Τα μέσα τα οποία έχουμε είναι πενιχρά. Αυτό το ξέρουν οι πάντες. Τα μηχανήματά μας όλα είναι πεπαλαιωμένα. Δυστυχώς το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε να χρησιμοποιήσουμε είναι πάρα πολύ λίγο και με αυτή τη λογική οι Δήμοι δεν μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Από την άλλη πλευρά ξέρουμε ότι όσο αφορά τουλάχιστον τα ρέματα, τα οποία έρχονται να δημιουργήσουν προβλήματα, γιατί αν τυχόν ένα ρέμα δεν είναι καθαρισμένο επαρκώς, δεν έχει, δυστυχώς υπάρχουν ασυνείδητοι οι οποίοι εναποθέτουν μπάζα, οτιδήποτε βρούνε μέσα στα ρέματα σαν να είναι μικρές κομματερές, σε αυτά υπεύθυνοι για τον καθαρισμό τους, για τη φροντίδα τους, είναι η περιφέρεια. Οι Δήμοι προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν με τα λίγα μέσα που έχουν και με τα λίγα χρήματα που έχουν, δυστυχώς. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ναι, προσπαθούμε. Προσπαθούμε τουλάχιστον. Υπάρχουν, Δήμαρχοι, ακόμα φαινόμενα με μπαζωμένα ρέματα και στην περιοχή σας. Ορισμένοι δεν βάζουν μυαλό. Ακούστε, δυστυχώς ορισμένοι δεν βάζουν μυαλό και αυτό συνεχίζεται. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από την άλλη πλευρά σας είπα ότι όπως έχουν δημιουργηθεί οι πόλοι μας και δεν είναι μόνο στο Δήμο Φεστού, θεωρώ πως είναι σε όλη την Κρήτη, πάρα πολλά τμήματα του αστικού ιστού και σε μεγάλες πόλεις όπως είναι σε εμάς η Μοίρα, στο Τυμπάκι, μέσα από τον αστικό ιστό περνάνε ρέματα. Και για πάρα πολλά χρόνια αυτό το θέμα το είχαμε αφήσει στην άκρη, επειδή είναι αρκετά τα χρόνια που ασχολούμαι με τα δημοτικά και με την πολιτική προστασία. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια όταν μιλούσαμε πολιτική προστασία μιλούσαμε μόνο για φωτιές.
τα τελευταία χρόνια δυστυχώς μιλάμε ισότιμα για φωτιές και για πλημμύρες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, ότι έχουν αλλάξει οι κλιματολογικές συνθήκες. Ακριβώς, η κλιματική αλλαγή αναγκάζει πολλούς να αλλάξουν τον προγραμματισμό, τις προτεραιότητες, τις δράσεις τους, το σχέδιό τους. Ακριβώς. Σε αυτή την περίπτωση σε εμάς η πολιτική προστασία είναι όλο το χρόνο έτοιμη. Ξέρετε ότι και από τα δικά μας μέρη, από το Γεροπόταμο, ένα ποταμό τον οποίο ποταμό το λέμε, αλλά δυστυχώς λειτουργεί σαν χήμαρος με όλα τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει σαν χήμαρος, περνάνε, έχει 4 ελλανδικές διαβάσεις και μία από αυτή πριν από 2 χρόνια τέλος πάντων είχε γίνει ένα πολύ άσχημο γεγονός για το οποίο είχε λυπήσει όλη την περιοχή μας. Άρα λοιπόν πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι τουλάχιστον στα πιο επικίνδυνα σημεία να κλείνουμε τις τρελαντικές διαβάσεις, να προσπαθούμε να καθαρίσουμε τα ρέματα τουλάχιστον Μάλιστα. μέσα στο αναστικό ιστό όσο μπορούμε και να είμαστε έτοιμοι. Το θέμα μας σήμερα όμως είναι πραγματικά, εμάς από τη δικιά μας πλευρά πρέπει να πούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να είμαστε αλληλέγγυοι σε αυτό. Βέβαια, βέβαια. Απλά βρήκα την ευκαιρία να σας ρωτήσω και για το σχεδιασμό σας. Στο μέτωπο των αντιπλημμυρικών έργων, αλλά βέβαια στο προσκήνιο παραμένει και στο επίκεντρο της συζήτησής μας αυτή η πολύ ξεχωριστή πρωτοβουλία να βοηθήσετε τους ανθρώπους εκεί στη Χερσόνησο. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Το θέμα είναι ακόμα ένα και μια κουβέντα να κλείσω. Βέβαια. Επειδή πιστεύω ότι ο χειμώνας λόγω του COVID θα είναι πολύ δύσκολος σε όλους τους συνανθρώπους μας, πρέπει και εκεί πέρα να προετοιμαστούμε και να κάνουμε ό,τι είναι ανθρώπινα δυνατό για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους συνανθρώπους μας, αυτούς που είναι δίπλα σε εμάς, που πολύ φοβάμαι ότι πάρα πολύ θα περάσουν ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.